Είναι αυτονόητη για μας η καταδίκη αυτής της στρατιωτικής επέμβασης και θεωρούμε ότι όλες και όλοι πρέπει να κινητοποιηθούν έτσι ώστε αυτός ο πόλεμος να σταματήσει το συντομότερο δυνατό και να ακολουθηθεί ο δρόμος των διαπραγματεύσεων της διπλωματίας με σκοπό την ειρήνευση. Η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί πλέον με βάση τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα διαρκές καθεστώς και πλαίσιο ψυχρού πολέμου. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, όπως ακούγεται από κάποιες πλευρές, που έχουμε μια εισβολή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν κάποια χρόνια στη γειτονική μας Ιουγκοσλαβία υπήρξαν παρόμοιες στρατιωτικές επεμβάσεις και επιλέγησαν πολιτικές επαναχάραξης των συνόρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ευρωπαϊκό είναι και το έδαφος της Βόρειας Κύπρου που κατέχεται από τις τουρκικές δυνάμεις. Και δεν πρέπει επίσης να μην επισημαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε να διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια έναν ανεξάρτητο αμυντικό μηχανισμό ασφάλειας, ελέγχου των εξοπλισμών, συνεννόηση με την ίδια την Ρωσία. Οι ανταγωνισμοί, οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και προφανώς η όξυνσή τους που οδηγούν στον πόλεμο δεν μπορούν να αποτελούν λύση. Τα θύματα αυτής της υπόθεσης θα είναι πρώτα απ' όλα οι λαοί. Ο Ουκρανικός, το πρώτο επίπεδο, αλλά και ο Ρωσικός. Υποστηρίζουμε τα μέτρα των κυρώσεων που έχουν παρθεί εις βάρος της Ρωσίας. Αλλά τα μέτρα αυτά πρέπει να έχουν στόχευση πως αυτή θα επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα ακολουθηθεί η οδός της ειρήνης. Διότι, ξέρετε, πέρα από τις ηγεσίες των λαών, αυτοί που είναι τα μεγάλα θύματα συνήθως είναι οι ίδιοι λαοί και αυτούς οφείλουμε να τους προστατεύσουμε. Κρίνουμε πως η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να μείνει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και μόνο από τους κράτους και να βάλει ως προτεραιότητα πώς θα προστατεύσει το εκεί ομογενειακό στοιχείο, το ελληνικό στοιχείο της Μαριούπολης και των άλλων γύρω περιοχών. Δεν θα έπρεπε να είχε εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση του πολέμου έστω έμεσα μέσα από την αποστολή πολεμικού υλικού.